Σε τουρκικέ προκλήσει, απάντησε απόψη από την Αθήνα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα πάμε στον πολιτικό μα συντάκτη, Κυριάκο Μπομιλωρίδη, για να δούμε το τι ακριβώ είπε. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα, Νικήτα. Την αποφασιστικότητα τη Κύπρου και τη Ελλάδα να μην υπογείψει του τουρκικού εκβιασμού και του έκνομε ενέργειε τη Άγκυρα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο και στη ξηρά και στην θάλασσα. Επανέλαβε από την Αθήνα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη. Ο πρόεδρο Νικήτα μιλούσε στο πλαίσιο ειδική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε αργά τα στο Φιτιάτρο Μητριάδη Εύερ τη Τεχνούπολη, κατά τη διάρκεια τη οποία ο Δήμαρχο Αθηνίων Κώστα Αμπακογιάννη του απένει με το χρυσό μετάλλιο αξία τη πόλεω των Αθηνών, σε αναγνώριση, όπω μεταξύ άλλων αναφέρθηκε, το μέχρι σήμερα προσπάθειών του για την ειρηνική επανένωση τη Αδερφή Κύπρου και την κρατέωση των ακατάλλητων και άρρηκτων ελληνοκυπριακών δεσμών. Αφού ανέφερε ότι αποδέχεται την ύψιστη αυτή τιμή ε, εκ μέρου του Κυπριακού ελληνισμού, ο Πρόεδρο αναφέρθηκε και στην έξαρση τουρκική προκλητικότητα, σημαίνοντα χαρακτηριστικά πω απέναντι στην είναι επιθετική ρητορική. Ελλάδα και Κύπρο προτάσουν το διάλογο με βάση το ευρωπαϊκό και το διεθνέ δίκαιο και το πλέγμα των συνεργασιών που έχουν οικοδομήσει στην περιοχή, υπονώντα του τριμερεί σχηματισμού με χώρε τη Μεσογείου. Να δούμε α. Α, τι ακριβώ δήλωσε ο πρόεδρο. Ελλάδα και Κύπρο, κατά αντίθεση των εκνόμων ενεργειών, ούτε απειλούν, ούτε επιδιώκουν τον σφετερισμό των δικαιωμάτων του οποιοδήποτε κράτου σέβονται το διεθνές δίκαιο, γι' αυτό και επιδιώκουν τον δημιουργικό διάλογο ή εν ή αν δεν υπάρχει κατάληξη την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των όσων ανεδαφικών δυστυχώ η Τουρκία προβάλλει. Την ίδια στιγμή πρέπει να καταστεί σαφέ πως η εν λόγω στάση σε καμιά των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως αδυναμία ή πως θα υποκύψουμε σε απειλές, εκφοβισμούς και προκλήσεις που επαναλαμβάνω ούτε μία σχέση έχουν με την διεθνή διπλωματία και τις σχέσεις καλής γειτονίας των σύγχρονων κρατών. Τι άλλο προκύπτει, Κυριακό. την Τελετή, να πούμε, Νικήτα, ήταν και ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, κ. Μισουλάκη, ο, ο οποίο νωρίτερα το μεσημέρι παρέθεσε γεύμα εργασία στο σπίτι του, στον Πρόεδρο της κατά τη Δημοκρατία, στη διάρκεια του οποίου έγινε ανασκόπηση των εξελίξεων, ειδικότερα των τουρκικών προκλήσεων στο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και έγινε μια ανασκόπηση των, των μέτρων και των χειρισμών που μπορούν να έχουν από κοινού Αθήνα και Λευκοσία προ αναχέτηση δεσί της Τూర్κης ήס αλλά α κι για το πώς θα προθυθώ αυτό το θέμα α, στην α, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάλιστα. Κυριακό βομιλωρίδης σε ευχαριστούμε. Σύντομο διαφημιστικό